Τι θέλετε, κύριε Χουλιαράκη? Έκανε πολλές ερωτήσεις, πρέπει να απαντήσω. Ένα λεπτό. Κύριε Χουλιαράκη. Σας επαρκούνε 2 λεπτά. Πάμε και περισσεύουμε. 2 λεπτά. Κυρία Κασιμάτη, συγγνώμη τώρα, αν επιτρέπετε, επιτρέπετε προφανώς. Εγώ συμφωνώ με τον... Συμφωνώ με τον ομιλητή. Συμφωνώ με τον ομιλητή της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ, θα κάνετε ησυχία. Κάντε ησυχία, κάντε ησυχία. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Χουλιαράκη. Άκουσα με προσοχή τον ομιλητή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κυριαζίδη, να μιλήσει ο Υπουργός, να πει δύο αυτό που θέλει, να συνεχίσουμε. Κοιτάξτε, αν θέλετε μπορούμε να μείνουμε ως τις 12. Είναι 5 ομιλητές για να κλείσει η συνεδρίαση από η σημερινή. Εάν δεν βοηθήσετε κι εσείς, μπορούμε να φτάσουμε και ως τις 12. Άμα το επιθυμείτε αυτό. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Άκουσα λοιπόν με προσοχή τον ομιλητή της Νέας Δημοκρατίας και συμφωνώ μαζί του πως η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Να δούμε λοιπόν πού θα πήγαινε η χώρα στο τέλος του 2014, αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Στο τέλος του 2014, ο προϋπολογισμός του 2014 κλείνει ισοσκελισμένος με σοβαρή υποεκτέλεση. Με σοβαρή υποεκτέλεση. Σε αντίθεση με τους προϋπολογισμούς 15 και 16. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2014, για τον οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση είναι περήφανη. Είναι περήφανη και το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία. Ήταν, ακούστε το, 0,35%, όταν η έξοδος από την ύφεση, οποιαδήποτε ύφεση, ακόμα και η ποιότερη από αυτή που γνωρίσαμε, χρειάζεται ρυθμούς μεγέθυνσης της τάξης του 2 με 3%. Τρίτον, στο τέλος του 2014, τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού δημοσίου δεν ήταν στο 6,2% ή 6,3%, αλλά στο 8,5%. Από την άνοιξη καλοκαίρι του 2014 μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, του ίδιου έτους, είχαν ήδη ανέβει 200 μονάδες βάσης, καθιστώντας βέβαιη την ανάγκη ενός τρίτου προγράμματος, διότι δεν υπήρχε περίπτωση η χώρα να βγει στις αγορές με τα επιτόκια αυτά. Τέταρτον και τελειώνω, τον Ιανουάριο του 2014 τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου ήταν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσα ακριβώς χρειάζονταν για να καταβληθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα. Δεν βγαίνει στις αγορές με επιτόκια 8,5% και χωρίς τα μια παρακαλώ. Δεν βγαίνει από την ύφεση με ρυθμούς 0,3. Με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι στο τέλος του 2014 η χώρα θα έμπαινε σε τρίτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Κασιμάτη.